Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είμαι δυστυχώς αναγκασμένος για μία ακόμα συνεδρίαση να ξεκινήσω την παρέμβασή μου όχι από το θέμα συζήτησης, αλλά από το μεγάλο θέμα της συγκυρίας, το μεγάλο θέμα των ημερών, που δεν είναι άλλο από την προσφυγική κρίση και από τις δυσκολίες, την αδυναμία διαχείρισης αυτής της κρίσης από το σύνολο της Ευρώπης, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πρέπει να παραδεχθούμε ότι μέχρι στιγμής η διαχείριση της κρίσης από την Ευρώπη είναι απογοητευτική. Και σήμερα φαίνεται πλέον καθαρά ότι κάποιοι δεν κατανοούν ότι οι κανόνες, οι κοινοί μας κανόνες, είτε ισχύουν για όλους, είτε δεν υπάρχουν κανόνες. Κάποιοι δεν κατανοούν ότι οι συμφωνίες, οι κοινές μας συμφωνίες, είτε τηρούνται από όλους, είτε δεν υπάρχουν συμφωνίες. Και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, κανείς στην Ευρώπη δεν μπορεί να ξεχάσει και κανείς στην Ελλάδα δεν μπορεί να ξεχάσει, ότι η Ελλάδα το καλοκαίρι βρέθηκε στο απόσπασμα στο όνομα των κοινών κανόνων και στο όνομα της αρχής ότι οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε αυτό που μας επαναλάμβαναν διαρκώς, Pacta sunt servanda, και ξαφνικά σήμερα αποδεικνύεται ότι η πίεση για εφαρμογή των συμφωνηθέντων και των κανόνων είναι κάτι που αφορά μάλλον ορισμένους, δεν αφορά όλους. Και κατά την άποψή μου, θα το πω ευθέως, έχει συμβεί κάτι ακόμα χειρότερο και είναι ντροπή για τη λειτουργία της Ευρώπης να αποφασίζουν οι ηγέτες της Συνόδου Κορυφής και αργότερα αυτές οι αποφάσεις να ακυρώνονται από τις αποφάσεις κάποιων παρασυνάξεων ή κάποιων συνεννοήσεων μεταξύ των επικεφαλής της αστυνομίας κάποιων μόνο κρατών και μάλιστα κρατών όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και κρατών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται στη Βαλκανική διαδρομή. Όπως επίσης δεν μπορώ παρά να αναφερθώ στο γεγονός ότι είναι απαράδεκτο από την πλευρά μιας χώρας με μεγάλη ιστορία στην Ένωση της Αυστρίας να συγκαλεί παρασυσκέψεις για το προσφυγικό χωρίς τη συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερόμενων χωρών για ένα θέμα που αν μη τι άλλο μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις αλλά είναι κοινή ομολογία ότι δεν μπορεί να λυθεί χωρίς τη μέγιστη δυνατή συνεννόηση, τη μέγιστη δυνατή συνένεση και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης και ειδικότερα αυτών που αφορά άμεσα. Θέλω λοιπόν να μιλήσω όχι με γλώσσα σκληρή, αλλά με γλώσσα υπεύθυνη. Όπως θα μιλούσε, φαντάζομαι, κάθε Ευρωπαίος πολιτικός ή αρχηγός κράτους, επικεφαλής κυβέρνησης, που σέβεται την ευρωπαϊκή διαδικασία, αλλά και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας του. Και θέλω να πω ότι η Ελλάδα και στο εξής από τους εταίρους μας να συμπεριφέρονται υπεύθυνα ακριβώς όπως υπεύθυνα συμπεριφερόμαστε και εμείς σε μια κρίση η οποία έχει φορτώσει σε μια μικρή χώρα βάρος πολύ μεγαλύτερο από αυτό που της αναλογεί. Και πρέπει λοιπόν να απαιτήσουμε άμεσα να εφαρμοστούν, χωρίς χρονοτριβιάλη και χωρίς παρεκκλήσεις, το σύνολο όσων συμφωνήθηκαν.
Από εδώ και στο εξής, δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν μπορεί να γίνονται αποδεκτά. Ή θα βρισκόμαστε σε μία ένωση με κοινούς κανόνες για όλους, που όλοι θα τους τηρούμε, ή ο καθένας θα κάνει αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Εμείς δεν είμαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διατεθειμένοι να ανεχτούμε το δεύτερο ενδεχόμενο. Και θέλω από σήμερα να ξεκαθαρίσω από το βήμα της Βουλής ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συνενέσει από εδώ και στο εξής σε συμφωνίες αν δεν κατοχυρωθεί ο υποχρεωτικός διαμερισμός των βαρών και της ευθύνης αναλογικά στα κράτη-μέλη. Από τη δική μας πλευρά δεν υπάρχει αμφιβολία. Κάναμε και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε να δώσουμε ουσιαστική βοήθεια, ζεστασιά, ανθρωπιά, ασφάλεια σε κυνηγημένους και ξεριζωμένους ανθρώπους. Και θα είμαστε οι πρώτοι, όπως είμαστε μέχρι στιγμής, που θα υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας τόσο απέναντι στις ανθρώπινες αξίες και στους πρόσφυγες, όσο και απέναντι στους εταίρους μας. Αυτό που δεν πρόκειται όμως να κάνουμε είναι να αποδεχθούμε την μετατροπή της χώρας μας σε μια μόνιμη αποθήκη ψυχών. Και την ίδια στιγμή να συνεχίζουμε στην Ευρώπη και στις συνόδους κορυφής να λειτουργούμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν πρόκειται λοιπόν να ανεχθούμε ότι μια σειρά από χώρες όχι μόνο θα χτίζουν φράχτες και τείχη στα σύνορα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα δέχονται να φιλοξενήσουν ούτε έναν πρόσφυγα. Δεν θα δέχονται να μοιραστούν το βάρος. Αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε να συνεχιστεί. Και προφανώς πριν φύγω για την έκτακτη σύνοδο κορυφής στις 7 του Μάρτη, θα ζητήσω τη σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, όπως και άλλες δυνάμεις και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί έχουν ζητήσει, προκειμένου να υπάρξει η μέγιστη δυνατή συνένεση και σύγκληση σε ό,τι αφορά τη θέση της χώρας στη Σύνοδο. Και βεβαίως σε αυτή την συνάντηση υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πρόκειται να ζητήσω να συμφωνήσουμε από κοινού η Ελλάδα στη Σύνοδο να απαιτήσει απόφαση για υποχρεωτική αναλογική συμμετοχή στο relocation και στο resettlement των προσφύγων από όλες τις χώρες της Ένωσης. Αν κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν να σηκώνουν φράχτες και να ρίχνουν όλο το βάρος σε μια χώρα επειδή η γεωγραφική της θέση την έχει οδηγήσει σε μια αντικειμενική αδυναμία, να γνωρίζουν ότι αυτό δεν είναι ανεκτό και ότι η Ελλάδα θα αντιδράσει. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ο μοναδικός τρόπος, βρίσκοντας βεβαίως και συμμαχίες, γιατί υπάρχουν μια σειρά από χώρες, δεν είμαστε απομονωμένοι, μια σειρά από χώρες, δυνάμεις και κυβερνήσεις που συμπαραστέκονται σε αυτό το δίκαιο αίτημα. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτός είναι και ο μοναδικός τρόπος όχι μόνο να αποφύγουμε δυσάρεστες εξελίξεις για την Ελλάδα, αλλά δυσάρεστες εξελίξεις για την Ευρώπη. Να αποφύγουμε την επιστροφή της Ευρώπης σε σκοτεινές εποχές που θεωρούσαμε ότι έχουν παρέλθει. Διότι ξέρετε, η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, οι φράχτες, η άνοδος των νεοναζί και της λαϊκιστικής ακραίας δεξιάς είναι μια πραγματικότητα στην Ευρώπη που προαναγγέλει εξελίξεις δυσάρεστες για το μέλλον, που κυοφορούνται. Και δεν μπορεί να αγνοήσουμε το γεγονός ότι αυτός ο σκοταδισμός έρχεται εισαγόμενος από τον Ευρωπαϊκό Βορρά και από το Ευρωπαϊκό Κέντρο και στο Νότο.
και στη χώρα μας. Και οφείλουμε, πιστεύω, όλοι μας, όλοι όσοι αναγνωρίζουμε την ανάγκη να υπερασπιστούμε δημοκρατικές αξίες και ιδανικά να δώσουμε την μάχη προκειμένου να σταματήσει αυτή η επέλαση και να ρίξουμε φως στο σκοτάδι που πάνε κάποιοι να δημιουργήσουν. Δεν μπορώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να μην αναφερθώ σε ένα ανατριχιαστικό γεγονός που συνέβη από κάποιους αρρωστημένους εγκέφαλους, μιμητές της Ku Klux Klan, που έκαναν την αθλειότερη των πράξεων στο κέντρο μετεγκατάστασης προσφύγων που έχει στηθεί στο Σχιστό. Και μάλιστα στο όνομα χριστιανικών ιδεωδών. Και βάλανε δίπλα σε αυτό το φρικιαστικό σύμβολο του κομμένου κεφαλιού γουρουνιού το σταυρό. Ανόητοι και θλιβεροί υπάνθρωποι επικαλούνται τη θρησκεία και την πατρίδα. Και σας καλώ να τους καταδικάσουμε. Διότι δεν έχουν το δικαίωμα να επικαλούνται ούτε τη θρησκεία ούτε την πατρίδα. Οι πατριδοκάπηλοι. Διότι ο πυρήνας του χριστιανισμού είναι η αγάπη προς τον συνάνθρωπο και η πατρίδα είναι μια πατρίδα που έχει υποφέρει από προσφυγιά, από μετανάστευση και ξέρει από ξεριζωμό. Και δεν θα το επιτρέψουμε. Θα έχουμε όμως την ευκαιρία να συζητήσουμε το επόμενο διάστημα και ήδη, όπως δήλωσα το προηγούμενο Σάββατο, είμαι στη διάθεση των πολιτικών αρχηγών για διαρκή ενημέρωση. Ήδη έχω μιλήσει με τον κύριο Μητσοτάκη και την κυρία Γεννηματά. Είμαι στη διάθεση και των άλλων αρχηγών, προκειμένου να τους ενημερώσω. Θέλω όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σας πω ότι σε αυτό το κλίμα της γενικευμένης πανευρωπαϊκής κρίσης και της απειλής για συνοριακούς ελέγχους και για τύχη στα σύνορα μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα έχει να αντιμετωπίσει και τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και τον μεγάλο αγώνα της δυσκολίας να βγούμε από αυτά τα διέξοδα, ολοκληρώνοντας μια δύσκολη συμφωνία. Θέλω λοιπόν να καταστήσω σαφές εξ αρχής ότι σέβομαι απόλυτα και υπερασπίζομαι το δικαίωμα όλων των πολιτών να υπερασπίζονται και να διεκδικούν δικαιώματα. Και αν θέλετε, σήμερα ενημερώθηκα για μια παρέμβαση της εισαγγελέως πρωτοδικών. Τη σέβομαι απόλυτα, καθότι προφανώς είχε μοναδικό μέλημα την τήρηση της νομιμότητας του Αρείου Πάγου, με συγχωρείτε, της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, της κυρίας Κουτζαμάνη, με συγχωρείτε. Προφανώς τα κίνητρά της ήταν η τήρηση της νομιμότητας, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ωστόσο, όταν έχουμε να κάνουμε με κινητοποίησεις μιας κοινωνικής ομάδας που αισθάνεται ότι πρέπει να διεκδικήσει τα δικαιώματά της, οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί. Είμαι υπέρμαχος της άποψης ότι με την πειθό που έρχεται μέσα από το διάλογο μπορεί να λύνουμε τα προβλήματα. Εν τούτης όμως δεν μπορώ να μην σχολιάσω το γεγονός ότι όταν κάποιοι μας απειλούν κουνώντας το δάχτυλο ότι θα περιορίσουν τις ροές των προσφύγων δημιουργώντας συνοστισμό στα βόρεια σύνορά μας και κλείσιμο συνόρων, δεν μπορεί αυτό στο όνομα οποιασδήποτε της καλύτερης δυνατής, της αγνότερης και ηθικότερης διεκδίκησης να το διαπράττουμε μόνοι μας. Και αναφέρομαι στο κλείσιμο των συνόρων στον Προμαχώνα. Και πιστεύω ακράδαντα
ότι οι αγώνες που μπορεί να έχουν αποτέλεσμα είναι οι αγώνες που δεν στρέφονται εναντίον του κοινωνικού συνόλου και της χώρας, αλλά παίρνουν μαζί το κοινωνικό σύνολο και υπερασπίζονται το πατριωτικό συμφέρον. Συνεπώς, δεν μπορώ παρά να μην... Παρακαλώ, όχι σχόλια, κύριε Κυριαζίδη, κρατηθείτε. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν μπορώ παρά να μην απευθύνω κάλεσμα στη συνέχιση του διαλόγου, ώστε να βρεθούν λύσεις, αλλά και στην προσπάθεια οι κινητοποίησεις να έχουν μορφές δράσης που δεν στρέφονται εναντίον της χώρας και του κοινωνικού συνόλου. Και μιας και μίλησα για την ανάγκη συνέχισης του διαλόγου με τους κινητοποιημένους αγρότες, επιτρέψτε μου να πω επί της ουσίας ορισμένα πράγματα, ενημερώνοντας και την εθνική αντιπροσωπεία για το ότι διεξήχθη με ένα μέρος των κινητοποιημένων αγροτών μια, θέλω να πιστεύω, ουσιαστική συζήτηση, η οποία πρέπει να είναι ουσιαστική, επαναλαμβάνω, και όχι παράλληλη μονόλογη, διότι στόχος όλων μας πρέπει να είναι να βρεθούν δίκαιες και εφαρμόσιμες λύσεις και όχι να παίξουμε πολιτικά παιχνίδια. Στην προχθεσινή μου συνάντηση, λοιπόν, με εκπροσώπους των αγροτών, τους είπα ότι έχουν πραγματικά λόγους, δίκαιους λόγους, να αγωνιούν και να διεκδικούν. Και ότι αυτή την αγωνία ειλικρινά την μοιράζομαι μαζί τους. Διότι το βασικό πρόβλημα της χώρας είναι η καταστροφή του εθνικού πλούτου που συντελέστη την πενταετία 2010-2015, όπου χάσαμε το 25% του εθνικού πλούτου και από 245 δισεκατομμύρια ευρώ ΑΕΠ πήγαμε στα 175 δισεκατομμύρια ευρώ ΑΕΠ. 70 δις λιγότερα παράγει η χώρα. Και αν δεν ανατραπεί αυτή η συνθήκη, αν δεν επανακινήσουμε την οικονομία, αν δεν κινητοποιήσουμε την παραγωγή, κακά τα ψέματα, δεν βγαίνουμε από την κρίση. Δεν θα μπορέσουμε να αυξήσουμε ούτε τους μισθούς, ούτε τις συντάξεις, ούτε να ανακάμψουμε. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια που όλοι θα συμφωνήσουμε. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι ο αγροτικός τομέας είναι και πρέπει να είναι προτεραιότητα. Σημαντικός πυλώνας της προσπάθειας για την πολυπόθητη παραγωγική ανασυγκρότηση. Αλλά δεν είναι μόνο η κινητοποίηση της παραγωγής προτεραιότητα. Ταυτόχρονα πρέπει να γίνει και η δίκαιη διανομή των βαρών. Και αυτό αποτελεί προϋπόθεση όχι μόνο για την προώθηση της ισότητας, αλλά και για την κινητοποίηση της οικονομίας. Θέλω λοιπόν πραγματικά να σας καλέσω να δούμε μαζί σε σχέση να δούμε μαζί τους πίνακες εκείνους που αφορούν τα εισοδήματα, τα δηλωτέα εισοδήματα βάσει των δηλώσεων των ίδιων των αγροτών βάσει των οποίων φορολογούνται. Και εκεί θα διαπιστώσουμε κάτι εξαιρετικά δυσάρεστο, ότι η συντριπτική πλειοψηφία του αγροτικού κόσμου, αυτών που δηλώνουν έσοδα από αγροτικές δραστηριότητες, είναι σε πολύ πολύ χαμηλά επίπεδα. Σχεδόν η μισή, λίγο πάνω από το μισό, το 54%, κάνουν δηλώσεις μέχρι 5.000 ευρώ το χρόνο, το 92% μέχρι 10.000 ευρώ, το 95% μέχρι 16%, το 96,6-97% μέχρι 20.000 ευρώ. Κατέθεσα λοιπόν στους αγρότες μία πρόταση, μία σειρά προτάσεων, 25 τον αριθμό. Μία σειρά προτάσεων που αφορούν την ουσία, που είναι η επανεκκίνηση της παραγωγής και η βοήθεια που χρειάζονται για την επανεκκίνηση της παραγωγής, η αρρωγή που χρειάζονται,
αλλά και ως προς αυτό το οποίο τους κινητοποιεί, τους κάνει να αγωνιούν, τους κάνει να βγαίνουν στον δρόμο, δηλαδή το εισόδημά τους, η συρρήκνωση του εισοδήματός τους, η αγωνία ότι ο συνδυασμός ασφαλιστικού και φορολογικού θα φέρει συρρήκνωση περαιτέρω του εισοδήματος, τους κατέθεσα μία πρόταση ώστε να αντιμετωπιστεί με δίκαιο τρόπο η δεδομένη οικονομική στενότητα και ο συνδυασμός ασφαλιστικού και φορολογικού να μην επιβαρύνει αλλά να ελαφρύνει την μεγάλη πλειονότητα των αγροτών. Αυτούς δηλαδή που έχουν εισοδήματα κάτω από 20.000 ευρώ το χρόνο. Ρώτησα λοιπόν τους εκπροσώπους αν αυτή η πρόταση τους ικανοποιεί, αν τη βλέπουν θετικά. Μια πρόταση η οποία, έτσι παραδειγματικά να σας πω, για τους μισούς σχεδόν των αγροτών που έχουν εισόδημα 5.000 ευρώ, τους δίνει σχεδόν μισά βάρη από αυτά που έδιναν μέχρι σήμερα, όχι από αυτά που θα έδιναν με βάση συμφωνία, σε συνδυασμό φορολογικού και ασφαλιστικού. Για αυτούς που έχουν ως 10.000 ευρώ, 1.000 ευρώ λιγότερα το χρόνο τα βάρη. Για αυτούς που έχουν εισόδημα 15.000 ευρώ, σχεδόν 300 ευρώ λιγότερα τα βάρη. Ξέρετε τι μου απάντησαν. Οι μισοί μου απάντησαν καταφατικά. Οι άλλοι μισοί δεν ικανοποιήθηκαν. Τότε ρώτησα έναν εξ αυτών, τυχαία. Ποιο είναι το ετήσιο εισόδημα που δηλώνεις? Μου απάντησε 50.000 ευρώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ξεκαθαρίσουμε για να πούμε αλήθειες. Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε το 5% του αγροτικού κόσμου. Θα προστατεύσουμε το 90% του αγροτικού κόσμου. Αλλά όχι το 5, το 6 και το 7%. Δεν μπορούν να προστατευτούν αυτοί που έχουν τέτοια εισοδήματα. Να πούμε αλήθειες επιτέλους. Και η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών που είναι στα μπλόκα έχει εισοδήματα 5, 6, 7, 10 χιλιάδες ευρώ, ούτε 20, ούτε 30, ούτε 40. Αλλά πρέπει να μάθει την αλήθεια. Για ποιους παλεύουμε και ποιους αγωνιζόμαστε. Και όταν ζητήσανε ένα διάλειμμα για να μας φέρουν εναλλακτικές προτάσεις, επανήλθα στην αίθουσα καταθέτοντας την εναλλακτική πρόταση σε ό,τι αφορά την πιθανότητα αφορολογήτου, 12.000 ευρώ στο εισόδημα συν 12 επιπλέον για τις επιδοτήσεις. Δηλαδή 24.000 ευρώ αφορολόγητο. Δεν μπορούμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να μιλάμε για αυτά τα νούμερα. Για κανέναν. Ακόμα και για τους αγρότες που πρέπει να τους στηρίξουμε. Αλλά να στηρίξουμε τη μεγάλη μάζα που έχει ανάγκη να στηριχθεί. Όχι κάποιους οι οποίοι περιφέρονται στα μέσα ενημέρωσης έχοντας επιδοτήσεις 80, 90, 100 χιλιάδες ευρώ. Αλλά είναι μια μειοψηφία του αγροτικού κόσμου αυτή. Γι' αυτό και αύριο θα συναντήσω εκ νέου και τους αγρότες από τον μπλόκο της Νίκαιας, που γνωρίζω από την αγωνιστική διαδρομή ορισμένων εξ αυτών που σέβομαι ότι η έγνοια τους είναι η μικρή και η μεσαία αγροτιά και όχι τα μεγάλα εισοδήματα. Και εύχομαι τουλάχιστον ως προς αυτό να βρούμε λύσεις, διότι στα άλλα θέματα έχουμε μεγάλες διαφωνίες και είναι γνωστές. Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θέλω να αφήσω ασχολίαστο την ένταση, όχι την ένταση που δημιουργήθηκε, αλλά το γεγονός ότι ενώ η μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών αγωνιά με δίκαια αιτήματα, μια πολύ μικρή μειοψηφία στείνει παραστάσεις προσκαλώντας τις κάμερες με καμιά εικοσαριά, τριανταριά σε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να τους πω ότι δεν είναι αποδοτικό και ότι είναι τζάμπα ο κόπος. Γιατί? Γιατί οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ούτε επαγγελματίες πολιτικοί,
ούτε καριερίστες, ούτε λαμόγια, ούτε δέχονται και θα δεχτούν ποτέ απειλές και εκβιασμούς. Έχουν βγει μέσα από το λαό και αγωνιούν για το λαό. Και μιας και μίλησα για απειλές και εκβιασμούς, δεν μπορώ παρά να μην αναφερθώ και στο γεγονός ότι κάτι έχει αρχίσει και κινείται σε ό,τι αφορά αυτό το σάπιο σύστημα. Και πολλοί έχουν αρχίσει να φοβούνται. Θέλω λοιπόν να δώσω συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία για την εξάρθρωση ενός δικτύου κοινικών εκβιαστών που διαχειρίζονταν και διένεμαν κρατικό χρήμα και διαφήμιση. Και θέλω να επαναλάβω κάτι που έχω πει πολλές φορές σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Το σύστημα της διαφθοράς των εκβιαστών και της διαπλοκής θα ξυλωθεί κλωστή-κλωστή από τις προσπάθειες αυτής της κυβέρνησης. Επιτρέψτε μου να και ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι τόσα τα θέματα και κυρίως το προσφυγικό που σε ένα τόσο κρίσιμο νομοσχέδιο τομή που αφορά τη δημόσια διοίκηση έχω εξαντλήσει μεγάλο μέρος του χρόνου μου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχει εξαντληθεί η συζήτηση σε μεγάλο βαθμό τόσο στις επιτροπές όσο και στην Ολομέλεια. Γνωρίζετε όλοι σας πολύ καλά ότι η δημόσια διοίκηση έχει υποθεί πολλές φορές, ο μεγάλος ασθενής έχει υποθεί στη χώρα μας. Οι δυσλειτουργίες βαραίνουν βεβαίως αυτό το πολιτικό κατεστημένο που έχει δημιουργήσει αυτές τις λειτουργίες, όμως αφορούν όλους μας αυτές τις λειτουργίες. Και μιλώ για τις λειτουργίες φορολογικής διοίκησης, μιλώ για την γραφειοκρατία, τις δεδαλώδεις διαδικασίες, τις πελατειακές σχέσεις. Όλα αυτά μαζί που δημιούργησαν μια εικόνα διάλυσης και δεν επέτρεψαν την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και δημοσίου. Ησυχία. Κύριε Σιρμαλένιο, παρακαλώ μπροστά. Εμείς λοιπόν σήμερα ξεκινάμε τη διοικητική μεταρρύθμιση. Ήσυχα. Με ένα νομοσχέδιο τομή που παρά τις μεγαλόστομες εξαγγελίες πολλές φορές απολογής εξυγχρονιστές σε αυτήν εδώ την αίθουσα δεν τολμήθηκε ποτέ. Μία τομή για να μπορέσει το ελληνικό κράτος επιτέλους να σταθεί στα πόδια του μακριά από τις πρακτικές που όλοι έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Γι' αυτό το λόγο συγκροτείται το Εθνικό Μητρό Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης και μάλιστα συγκροτείται από τα μέλη και τα μέλη του θα στελεχώνουν όλες τις επιτελικές θέσεις του κράτους. Γι' αυτό εισάγεται ο θεσμός του Διοικητικού Γραμματέα, Γενικού Γραμματέα, μία ριζοσπαστική πράξη και προβλέπεται ότι τα μέλη των διοικήσεων όλων των νομικών προσώπων του Δημοσίου προέρχονται κατά κύριο λόγο από το Μητρό. Θα υπάρχει θεσμική μνήμη πια σε κάθε Υπουργείο, κάτι το οποίο συμβαίνει σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δυστυχώς όχι στη χώρα μας. Εισάγεται ένα νέο σύστημα αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης, το οποίο στον αντίποδα του προηγούμενου τιμωρητικού συστήματος στοχεύει στην βελτίωση των παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών, εποφελία του πολίτη. Εισάγεται επίσης ένα απολύτως αντικειμενικό και αξιοκρατικό σύστημα επιλογής προϊσταμένων σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας διοίκησης. Επιλογή που προκύπτει από ένα ισορροπημένο σύστημα μοριοδότησης των υπαλλήλων μεταξύ τυπικών προσόντων, προϋπηρεσίας, αξιολόγησης και διαδικασίας συνέντευξης. Θεσπίζεται νέο βαθμολόγιο δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο αποσυνδέεται από το μισθολόγιο και συνδέεται με την αξιολόγηση με θετικό τρόπο. Αναβαθμίζεται το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
το οποίο αποκτά ρόλο παρατηρητηρίου της δημόσιας διοίκησης. Το παρόν νομοσχέδιο δεν είναι υπερβολή να πω και θα το πω, αποτελεί τομή στην ιστορία της μεταπολίτευσης σε ό,τι αφορά το κράτος, τη δημόσια διοίκηση. Χαράσουμε μια διαχωριστική γραμμή με τις πελατειακές και ρουσφετολογικές πρακτικές του παρελθόντος και διαχωριστικές γραμμές με εκείνες τις πρακτικές που οδήγησαν στον σφιχτό εναγκαλισμό του πολιτικού συστήματος στη δημόσια διοίκηση και εξέθρεψαν βεβαίως σωρία φαινομένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς. Διαχωριστική γραμμή στη λογική των κουμπάρων, στη λογική των πελατειακών σχέσεων, αλλά και αυτών που συνήθιζαν να κάνουν το κράτος πελάτη. Και βεβαίως στη λογική των συστημάτων νομής της κρατικής εξουσίας με τα συστήματα 4-2-1 κλπ. Στόχος μας είναι να φέρουμε το ΑΣΕΠ παντού, σε κάθε θέση. Και πραγματικά σήμερα εκπλήσωμαι βλέποντας ότι σε ένα τόσο κρίσιμο νομοσχέδιο, σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για τη χώρα βέβαια, σε μια κρίσιμη συνεδρίαση, αλλά και σε ένα νομοσχέδιο κρίσιμο που αφορά το χαρτοφυλάκιο που είχε ως υπουργός στην προηγούμενη κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης απουσιάζει. Δεν έρχεται καν στη Βουλή να μας πει τις θέσεις του, να τοποθετηθεί, να πει ποιο είναι το όραμά του, το εξυγχρονιστικό, τι έκανε αυτός ως υπουργός, τι γίνεται τώρα, αν θα ψηφίσει, γιατί δεν θα ψηφίσει τα άρθρα που δεν θέλει να ψηφίσει. Απουσιάζει. Είχα συνηθίσει μέχρι τώρα να βλέπω τους πρωθυπουργούς να απουσιάζουν για να μην τους ασκηθεί αντιπολίτευση και κριτική στη Βουλή από την αντιπολίτευση. Τώρα απουσιάζει ο αρχηγός της αντιπολίτευσης. Δεν πειράζει. Είναι σημείο των καιρών. Ας απουσιάζει. Αν θέλει παράλληλο διάλογο, παράλληλο διάλογο. Όμως εγώ δεν μπορώ παρά να μην αναφερθώ σε αυτήν την λυσόδη προσπάθεια που είχε γίνει τις τελευταίες μέρες και μήνες να αναδειχθεί η σκαιότατη προσπάθεια κομματικοποίησης του κράτους από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και να μην αναφερθώ στο γεγονός ότι εδώ έχουμε τα επίσημα στοιχεία. Όλη αυτή η συζήτηση περί των μετακλητών υπαλλήλων, δηλαδή ποιών, των στενών συνεργατών, που δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Που εδώ κάνουμε μια τομή για την αξιολόγηση των υπαλλήλων, για το να έχουμε ιεραρχικά ψηλά στη δημόσια διοίκηση, ακόμα και στα υπουργεία, λειτουργούς δημόσιους υπαλλήλους. Μιλάτε για τους μετακλητούς. Και έρχομαι λοιπόν εδώ με αδιάψευστα στοιχεία. Το 2014 το κόστος, που είστε κύριε Λεβέντη που τα παρακολουθείτε αυτά, δεν ξέρω αν είναι εδώ, που τα παρακολουθεί και ο κύριος Λεβέντης έχει δουλειά σήμερα, τι γίνεται, όλη δουλειά έχουμε, που παρακολουθεί και συγκρίνει το κόστος στο δημόσιο από τους μετακλητούς υπαλλήλους επί κυβερνήσεως Σαμαρά 15.196.000 ευρώ. Τώρα 10.850.000 ευρώ. Μείωση ετήσιου κόστους κατά 28,6%, παρακαλώ να κατατεθεί στα πρακτικά. Όπως επίσης δεν πήραμε και απάντηση ούτε για το ποιο ήταν αυτό το μεγάλο όραμα εξυγχρονιστικό που έκανε τον κύριο Μητσοτάκη ως υπουργό διοικητικής μεταρρύθμισης να αλλάξει λίγο πριν την πολιτική αλλαγή που ερχόταν και όλοι το έβλεπαν τους διευθυντές, δεκάδες διευθυντές μέσα σε μια νύχτα με μια υπογραφή, αλλά ούτε και πώς γίνεται ο κύριος Βερναρδάκης να κάνει μια τόσο δύσκολη δουλειά και να φέρνει αυτή τη μεταρρύθμιση αλλά να έχει 3 μετακλητούς και όχι 50 όπως είχε ο κύριος Μητσοτάκης που δεν έδωσε ποτέ απάντηση γι' αυτό. Δεν είναι εδώ για να μας απαντήσει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει όμως.
Είναι προφανές ότι η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας προτιμά για άλλη μια φορά να σιωπήσει σε ένα κρίσιμο θέμα που αφορά όχι μόνο το παρελθόν αλλά και το μέλλον του τόπου, διότι η διάθρωση του κράτους, η διοίκηση είναι κρίσιμο θέμα και μια μεταρρύθμιση που πολλοί στην Ευρώπη πραγματικά περιμένουν χρόνια να δουν να συμβαίνει στην Ελλάδα. Όμως θα ήθελα κλείνοντας να αναφερθώ και σε ένα θέμα για το οποίο θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι τόσο εύκολο για τον κύριο Μητσοτάκη παρά το γεγονός ότι απουσιάζει σήμερα να σιωπήσει. Πριν από λίγη ώρα έλαβα μία επιστολή το γραφείο μου. Ο Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού, που είναι άλλος από τον Γενικό Γραμματέα Πρωθυπουργού που υπήρχε στο μαξί μου επί κυβερνήσεως Σαμαρά και έδινε εντολές στον πρόξενο της χώρας στην Γερμανία να μην παραλάβει υλικό που αφορά φοροφυγάδες. Και όταν αυτές οι αποδείξεις, τα επίσημα έγγραφα του ελληνικού κράτους, στις οποίες αναφέρεται ο κ. Φλεξίδας, πρόξενος της χώρας μας στη Γερμανία εκείνη την εποχή, λέγοντας ότι από το γραφείο του Πρωθυπουργού τότε, ο Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού μου απάντησε να μην παραλάβω, βγήκε επισήμως και ο κ. Μητσοτάκης προχθές, αλλά φαντάζομαι επισήμως και η Νέα Δημοκρατία και μας είπε τι, ότι οι εκκλήσεις τότε του κ. Μπόριανς προς τον Έλληνα πρόξενο και οι συνακόλουθες εκκλήσεις του Έλληνα προξένου προς τον διευθυντή του γραφείου του τότε Πρωθυπουργού, τον κ. Μπούρα, δεν αφορούσαν κάποιο συγκεκριμένο υλικό, κάποια CD, αφορούσαν know-how, παροχή τεχνογνωσίας. Πριν από λίγη ώρα λοιπόν, στις 7 και 4 το απόγευμα, παίρνω ένα γράμμα από τον κύριο Μπόριανς. Ένα γράμμα από τον κύριο Μπόριανς στο γραφείο στο Μαξίμου. Ο οποίος μας λέει ότι, και μάλιστα με σαφήνεια, ότι όχι μόνο συνάντησε και μίλησε με τον τότε πρόξενο κύριο Πλεξίδα αρκετές φορές, αλλά και πολύ ρητά, με σαφήνεια, ότι δεν του πρόσφερε μόνο τεχνική συνεργασία, αλλά και βοήθεια για την επεξεργασία στοιχείων που βρίσκονταν τότε αποθηκευμένα σε CD. Και το καταθέτω στα πρακτικά. Ο κύριος Πλεξίδας, πρόξενος τότε, ενημέρωσε, μην αγωνιάτε, και γραπτά και προφορικά και θα σας δοθεί η δυνατότητα να απαντήσετε και να απολογηθείτε στον ελληνικό λαό για την προστασία που είχατε τόσα χρόνια σε όσους φοροδιαφεύγουν. Ο κύριος Πλεξίδας λοιπόν ενημέρωσε το Μαξίμου τότε και το Μαξίμου απέρριψε την πρόταση. Νομίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα λόγια περιτεύουν. Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Είναι αρκετά σαφές και για σας, γι' αυτό και δυσανασκετείτε. Τι σημαίνει αυτό, όσο και για μας είναι σαφές τι σημαίνει αυτό. Γι' αυτό και δεσμευόμαστε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε αυτή την υπόθεση να κλείσει έτσι απλά. Όλα στο φως. Τα ψέματα τελείωσαν. Και αν κάποιοι συνεχίζουν τούτε στις μέρες, ξέρετε, γιατί έχουν συνηθίσει, τα ίδια κάναν σε όλους. Αν κάποιοι συνεχίζουν τούτε στις μέρες, να μας απειλούν. Λέγοντάς μας τι, δεν είστε προσωρινοί. Αλίμονο. Δημοκρατία έχουμε. Κανένας μας δεν είναι προσωρινός στη δημοκρατία. Όλοι μας κρινόμαστε στο φως και μας κρίνει ο ελληνικός λαός. Τους απαντάμε
ότι εμείς το ξέρουμε ότι δεν είμαστε προσωρινοί και κρινόμαστε. Καιρός να μάθετε εσείς ότι τελείωσε αυτό που νομίζατε ότι θα είναι μόνιμο. Η ασυλία σας και η εξουσία σας. Τελείωσε διαπαντός. Άπαξ και διαπαντός. Πείτε κάτι. Ναι. Να σας πω ότι προηγούνται οι αρχηγοί, αλλά επειδή φαντάζομαι ότι θα θέλετε να πείτε. Κύριε